Εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Brexit αλλά και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σηματοδοτεί η παρέτηση του Boris Johnson, τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Λάμδας. Η πτώση του Johnson θα οδηγήσει αρκετούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελπίσουν ότι τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις για τον τρόπο εφαρμογής των συνθήκων του Brexit θα είναι πιο ομαλές και πιο ήπιες. Θα το δούμε αν θα γίνει αυτό. Αλλά πάντως αυτό είναι το ένα πλαίσιο το οποίο περιμένουμε εξελίξεις. Το άλλο πλαίσιο βεβαίως είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι μεγάλες, ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία. Εκεί ο Τζόνσον, η κυβέρνηση Τζόνσον, ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της σκληρής γραμμής, ας το πούμε έτσι, της πλήρους υποστήριξης του Ζελένσκι και της άποψης ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία. Όχι να τα βρουν, αλλά να ιτηθεί η Ρωσία. Δεν ξέρουμε κατά πόσον το φθινόπωρο ο νέος πρωθυπουργός ή η νέα πρωθυπουργός θα είναι αυτής της άποψης, γιατί θα είναι κάπως λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Λάμδας επεσήμανε πως είναι πολύ πιθανό ένα θερμό επεισόδιο. Είναι πιθανό να μην φτάσουμε σε θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι, διότι πρώτον ο Biden φαίνεται ότι πίεσε σε αυτό το επίπεδο τον Ερντογάν, και άρα η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις προκλήσεις, αλλά ίσως είναι προσεκτική, τη συμφέρει άλλωστε, τουρισμό έχει και η Τουρκία όπως και εμείς, μπορεί να γλιτώσουμε, πράγματι ευχόμαστε όλοι οι σόφρονες άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, σημαίνει βεβαίως ένα πιο ευχάριστο και καλοκαίρι το οποίο θα μας δώσει και κάποια ευημερία, δεν σημαίνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα έχουμε από το Σεπτέμβρη, αν όχι άμεσα, μία κλιμάκωση και είναι απολύτως σαφές ότι η Τουρκία όταν αισθάνεται πως υπάρχει ευκαιρία ή όταν αισθάνεται ισχυρή, γίνεται πιο επικίνδυνη. Αυτή η ιστορία με την Τουρκ-Αιτζίαν, εσείς πώς τη σχολιάζετε? Ακούστε, το θέμα των εμπορικών σημάτων είναι πολύ εξειδικευμένο και δύσκολο θέμα. Και είναι νομικά θέμα. Πολύ δύσκολο, γιατί είναι, στη νομική λέω, τα βεβαίως. Πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα, ένα και ένα κάνουν δύο. Απολύτως. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε, το είχα πει ήδη σε μια συζήτηση στην Αθήνα, ότι είναι άλλο πράγμα η Αιγαϊκή Τουρκία και άλλο πράγμα το τουρκικό Αιγαίο. Ναι. Βεβαίως υπάρχει η Αιγαϊκή Τουρκία, είναι προφανέστα παράλληλα έτσι, και έχει και 3 μίλια εκεί. Είναι σαφές ότι υπάρχει η Αιγαϊκή Τουρκία. Ποιοι είμαστε εμείς να το αμφισβητήσουμε? Αυτή είναι η γεωγραφία. Άλλο αυτό και άλλο το τουρκικό Αιγαίο. Το τουρκικό Αιγαίο τι εννοεί? Εννοεί 3 μίλια? Αν εννοεί αυτό, να το πει. Επειδή λοιπόν η Τουρκία είναι η Τουρκία και όχι η Ελβετία ή η Πορτογαλία, γι' αυτό σωστά ανησυχούμε και γι' αυτό σωστά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε θέμα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι δεν πρέπει να κρυολογούμε όταν φταρνίζεται η Τουρκία. Καλά κάνουμε και τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Αλλά το σημαντικό είναι τι κάνουμε εμείς.